Κυρίες και κύριοι βουλευτές, καλημέρα σας. Ε, όπως θα έχετε δει, η προτινόμενη τροπολογία αφορά το ζήτημα της εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης του νόμου 4369 του 2016, συστήματος αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα. Είναι γνωστό ότι με το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης ρυθμίστηκε για πρώτη φορά με τρόπο συνεκτικό, ορθολογικό και αξιοκρατικό το σύστημα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα. Το σύστημα αυτό της αξιολόγησης αποτελεί ένα αναγκαίο συστατικό για την εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Με την τροπολογία, την προτινόμενη τροπολογία, εδραιώνεται το λόγο σύστημα αξιολόγησης και εξορθολογίζεται η διαδικασία διανομή και διακίνηση των εκθέσεων αξιολόγηση στην αλυσίδα τη διοικητική διαδικασία. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα διαδοχικά τόσο στον αξιολογούμενο όσο και στον αξιολογητή να προβεί μόνο του στην αναπαραγωγή και συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αξιολόγηση παρακάπτοντα γραφειοκρατικέ διαδικασίε. Ο αρχικό νόμο προέβλεπε μόνο την διανομή φύλων που έχουν τυπωθεί από το Εθνικό ε, Κυρίω όμω, αναδεικνύεται η αυτονόητη υποχρέωση του κάθε προϊσταμένου να αξιολογεί το προσωπικό του, με στόχο φυσικά την ορθή διαχείρισή του. Για να είμαι σαφή, αξιολόγηση για μας δεν σημαίνει ούτε διαθεσιμότητε ούτε απολύσει. Ταυτόχρονα όμω, δεν μπορεί να σημαίνει αποχή από τα εκ του νόμου καθήκοντα και η απαξίωση τη λειτουργία των δομών του Δημοσίου. Αντίθετα, για μα η αξιολόγηση σημαίνει αξιοκρατία, διαφάνεια και κοινωνική λογοδοσία. Σημαίνει ακόμη βελτίωση του υπαλλήλου με στοχευμένε δράσει επιμόρφωση και αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του. Περιγράφονται αναλυτικά στον προαναφερθέντα νόμο. Κατ' επέκταση, σημαίνει βελτίωση συνολικά του, του παρεχόμενου διοικητικού έργου προ όφελο των πολιτών. Και αυτή η φιλοσοφία διατρέχει όλε τι διατάξει του συστήματο αξιολόγηση. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, με αυτή την τροπολογία προβλέπεται ότι οι αξιολογητέ, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίε επιλογή προϊσταμένων, οφείλουν να έχουν εκπληρώσει την αυτονόητη υποχρέωσή του, να έχουν δηλαδή αξιολογήσει του υφισταμένου του. Όσοι κατέχουν θέσει ευθύνη, έχουν και είχαν ανέκαθεν φυσικά συγκεκριμένε υποχρεώσει εκ του νόμου. Και σε αυτέ συμπεριλαμβάνεται και η αξιολόγηση και η ορθή διαχείριση του προσωπικού, προ όφελο φυσικά του δημοσίου συμφέροντο. Αυτή η υποχρέωση αναδεικνύεται με την προτινόμενη τροπολογία. Στα αλήθεια, επί της ουσίας, νομοθετούμε το αυτονόητο. Επί της ρύθμισης, τόσο οι αξιολογούμενοι όσο και οι αξιολογητέ μπορούν να εκτυπώσουν να συμπληρώσουν με δική τους πρωτοβουλία το φύλλο αξιολόγηση. Αν μετά από 10 μέρες ο αξιολογούμενο δεν συμπληρώσει και υποβάλει το φύλλο στον πρώτο αξιολογητή, η διαδικασία δεν αναστέλλεται. Αντίθετα, ενεργοποιείται άμεσα η αρμοδιότητα του πρώτου αξιολογητή ο οποίος υποχρε... υποχρεώνεται τις επόμενες δέκα μέρες να συμπληρώσει το φύλλο της αξιολόγησης. Σε περίπτωση που στις επόμενες δέκα μέρες ο πρώτος αξιολογητής δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του ενεργοποιείται άμεσα η αρμοδιότητα του δεύτερου αξιολογητή. Και η διαδικασία σε κάθε... σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται μέσα σε ένα μήνα. Ε, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κολλησιαργία, σε ένα προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. Δεν κολλεί δηλαδή και δεν αναστέλει τη διαδικασία αξιολόγησης η μη συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης είτε από τον αξιολογούμενο είτε από τον αξιολογητή. Συνολικά, η προτείνωμενη ρύθμιση εξασφαλίζει ότι κανένας δεν ευθύνεται πέραν των υποχρεώσεών του που είχε ήδη σύμφωνα με τον νόμο. Θέλω να πω ένα λεπτό ακόμη, κύριε Πρόεδρε, ότι πιστεύω ακράδαντα στις ικανότητες των δημοσίων υπαλλήλων και σε μια εποχή με περιορισμένους πόρους και περιορισμένα κίνητρα. Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων δίνουν καθημερινά με αυταπάρνηση και με υψηλό αίσθημα ευθύνη τον καλύτερό του σε αυτό για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Με την προωθούμενη τροπολογία, Κάνουμε και κάτι άλλο, κύριε συνάδελφοι, Θωρακίζουμε αυτού του δημοσίου υπαλλήλου. Και λέω θωρακίζουμε του δημοσίου υπαλλήλου, γιατί κάνοντα πράξη την αξιολόγηση, καταρρύπτουμε το στερεότυπο περί δημοσίων υπαλλήλων που φοβούνται, αρνούνται, δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Και βεβαίω ε, μπαίνει ένα τείχο στον κοινωνικό αυτοματισμό που τόσο εύκολα είχε ενεργοποιηθεί προηγούμενο διάστημα. Σας καλώ να υπερψηφίσετε την τροπολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Υπουργό.